Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Άγγελος Φακιανάκης και μπροστά μου έχω το MLS IQ Talk, την πρώτη προσπάθεια που γίνεται από Έλληνες για τη δημιουργία Android smartphone. Και λέω δημιουργία και όχι κατασκευή, γιατί το συγκεκριμένο τηλέφωνο φτιάχνεται στην Κίνα, έστω και αν την καθοδήγηση, την πλήρη καθοδήγηση την έχουν δώσει οι Έλληνες της MLS. Να πω καταρχήν ότι η συσκευή έχει πεντάρα κάμερα στο πίσω μέρος με διπλό LED flash, έχει άλλη μια κάμερα στην πρόσωψη για την πραγματοποίηση βίντεο κλήσεων, έχει μια οθόνη διαγωνίου 4,3 ιντσών με ανάλυση 800x480 pixels με πάρα πολύ καλή απεικόνιση, τα χρώματα είναι πολύ ζωντανά, το λευκό της είναι πάρα πολύ καλό. Είπαμε επίσης ότι η συσκευή έχει μια μπαταρία στα 1500 mAh που της επιτρέπει να βγάλει εύκολα μια ημέρα χρήσης. Έχει επίσης, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, επέκταση της μνήμης μέσω καρτών microSD. Στην αρχή συσκευασία δίνεται μια κάρτα με 4 GB χώρο. Να πούμε επίσης ότι είναι αρκετά καλά φτιαγμένο, θυμίζει πολύ το HTC Desire HD εξωτερικά. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Να πούμε επίσης ότι το λειτουργικό της είναι το Android έκδοσης 2.3.5. Προς το παρόν δεν ξέρουμε αν θα αναβαθμιστεί σε iOS. Ωστόσο, αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το λογισμικό που έχουν προσθέσει οι άνθρωποι της MLS και ουσιαστικά είναι φωνητικές οδηγίες που δέχεται η συσκευή. Έχει λοιπόν το Talk and Call, το SMS του και Mail του. Το Talk and Call αυτό που κάνει είναι να δίνουμε το όνομα και να καλεί την επαφή. Το δοκιμάζουμε λοιπόν εδώ. Νίκη Λιμπέρη. Νίκη Λιμπέρη, κινητό Ικεία. Κινητό. Κλείσει. Νίκη Λιμπέρη, κινητό. Βλέπετε λοιπόν, καλή κατευθείαν. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με το SMS του ή Mail του. Δοκιμάζουμε το Mail του. Νίκη Λιμπέρη. Email προς Νίκη Λιμπέρη. Αυτό που θα κάνει ουσιαστικά είναι να ανοίξει το πεδίο για να μπορέσουμε να συντάξουμε το email μας. Θα προτιμούσαμε να μπορούμε να συντάξουμε και το κείμενο. Είναι κάτι που οι άνθρωποι της MLS μας υποσχέθηκαν ότι θα γίνει μελλοντικά. Είναι κάτι που φυσικά δοκιμάζουν. Την ίδια ακριβώς λειτουργία έχει και το SMS του. Θα προτιμούσαμε ωστόσο να αναγνωρίζει απευθείας την επαφή μάλλον που έχει το κινητό τηλέφωνο και όχι το σταθερό και να μας πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό. Ωστόσο, είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που έχει γίνει από τους ανθρώπους της MLS και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Θεωρώ ότι για τα 249 ευρώ που κοστίζει η συσκευή είναι μια σχετικά τίμια πρόταση, θα μπορούσε να κοστίζει 199 και να είναι ακόμα πιο προσιτή. Ωστόσο, αυτό που την κάνει ξεχωριστή, μοναδική, θα έλεγα, είναι το λογισμικό της, το πολύ υπάκουο λογισμικό της, όπως επίσης και το γεγονός ότι διαθέτει την εφαρμογή MLS Token Drive, που είναι η γνωστή εφαρμογή πλοήγηση που βρίσκει κανείς στα PNA της εταιρείας, η οποία λειτουργεί άψογα με φωνητική καθοδήγηση. Μπορείτε να το δείτε και εδώ. Δοκιμάζουμε λοιπόν. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το όνομα του Δήμου. Αθήνα. Μάγερ. Μάγερ, πείτε τον αριθμό. 15. 15. Ο προορισμός σας είναι Μάγερ 15. Βλέπετε Αθήνα. Λοιπόν, άκουσε πάρα πολύ καλά και αυτό που θα κάνει ουσιαστικά να μας πλοηγήσει με ένα πολύ αξιόπιστο λογισμικό. Αυτά λοιπόν τα παίρνετε στην αρχική συσκευασία χωρίς να πληρώσετε κάτι. Μάλιστα να πω ότι στην αρχική συσκευασία δίνεται και η βάση για το αυτοκίνητο καθώς και η φόρτιση μέσω του αναπτήρα του αυτοκίνητου. Ξαναλέω λοιπόν ότι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάποιον που θέλει ένα κινητό που έχει δεχτεί τις πυρεποιήσεις Ελλήνων μηχανικών και το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά για τα τεχνικά και την κατηγορία στην οποία απευθύνεται. Αυτά το digitallife.gr.